Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε αυτό το κανάλι για ακόμα μία φορά. Σε περίπτωση που δεν με γνωρίζετε, είμαι η Βασιλική και στο σημερινό βίντεο θα κάνουμε μάσκα. Μάσκα με καρπούζι, η οποία θα ενυδατώσει και θα κάνει πιο λαμπερή την επιδερμίδα του προσώπου μας. Εάν θέλετε να δείτε αυτό το βίντεο, συνεχίστε να παρακολουθείτε. Ξεκινήσω να σας μιλάω για τη μάσκα, θα σας πω ότι το συγκεκριμένο μακιγιάζ και το μακιγιάζ που έχει δημιουργηθεί για το thumbnail θα υπάρχουν αναλυτικά make-up tutorial στο Instagram μου Βασιλική Βον και θα υπάρχει και link από κάτω στις περιγραφές. Μία από τις μεγαλύτερες ανάγκες της επιδερμίδας μας τώρα το καλοκαίρι εξαιτίας της θάλασσας αλλά και της ζέστης είναι η ενυδάτωση. Έτσι αποφάσισα να σας δείξω αυτή τη μάσκα που είναι με καρπούζι, η οποία ενυδατώνει βαθιά την επιδερμίδα του προσώπου μας. Αλλά επίσης αφήνει και μια πολύ όμορφη λάμψη, τη λάμψη υγείας που λέμε. Επίσης θα πρέπει να ξέρετε πως ένα λιπαρό δέρμα δεν σημαίνει ότι είναι και ενυδατωμένο. Η συγκεκριμένη μάσκα είναι για όλους τους τύπους δέρματος και είναι μια μάσκα η οποία δεν θα τη μετανιώσετε. Επίσης να ξεκαθαρίσω πως όταν κάνουμε σπιτικές μάσκες προσώπου, πολλές φορές μπορεί να μην έχουν άμεσα αποτελέσματα. Η συγκεκριμένη μάσκα δεν είναι μία από αυτές. Εάν και η συγκεκριμένη μάσκα δεν είναι μία από αυτές, θα δείτε ότι είναι μία μάσκα η οποία θα σας δείξει κατευθείαν αποτελέσματα. Παρ' όλα αυτά, εάν δεν σας δείξει, μπορείτε να την κάνετε για μία εβδομάδα και τότε θα δείτε σίγουρα αποτελέσματα. Η συγκεκριμένη μάσκα είναι μια πάρα πολύ εύκολη μάσκα, χρησιμοποιώντας μόλις 3 υλικά. Πριν σας πω όμως για τη διαδικασία, την παρασκευή, το χρόνο κτλ, θα σας μιλήσω λίγο πιο αναλυτικά για τα υλικά που έχουμε επιλέξει να βάλουμε σε αυτή τη μάσκα και για ποιο λόγο να τα βάλουμε και τι ακριβώς κάνουν αυτά τα υλικά στο πρόσωπό μας και στην επιδερμίδα μας. Όσοι δεν θέλετε να ακούσετε για αυτές τις λεπτομέρειες, μπορείτε να κάνετε skip και να πάτε κατευθείαν στη διαδικασία της μάσκας. Οι υπόλοιποι μπορούμε να ξεκινήσουμε λέγοντάς σας για το τι ακριβώς περιέχει το καρπούζι. Να ξέρετε ότι από εδώ και μπροστά έχουμε αρκετές παρεμβάσεις, γιατί ο μικρός ο δαράκος δεν θέλει να κοιμάται και είναι ένα φαγανό παιδί, όπου θέλει να τρώει συνέχεια, όπως και αυτή τη στιγμή. Είναι η αμήχανη στιγμή αυτού του βίντεο. Τέλος πάντων, πάμε να ξεκινήσουμε! Ο καρπός του καρπουζιού έχει φυσικές ουσίες όπου μπορούν να αλλάξουν την εμφάνιση του δέρματος. Είναι μια πλούσια πηγή λικοπένιου, βιταμίνη C και βιταμίνη Α. Όλα αυτά τα θρεπτικά συστατικά μαζί μπορούν να μειώσουν την έκθεση σε ελεύθερες ρίζες, οι οποίες προκαλούν λεπτές γραμμές, ρητίδες και σκοτεινά σημεία στο δέρμα. Η περιοκτικότητα των αντιοξυδωτικών στο καρπούζι, να ξέρετε επίσης ότι μειώνει τη δημιουργία των ελεύθερων ρίζων στον οργανισμό γενικότερα και έτσι αποτρέπει όλα τα σημάδια της γύρανσης στο δέρμα μας. Πρόκειται για ένα αρκετά δροσερό φρούτο το οποίο ενυδατώνει βαθιά το σώμα μας αλλά και το δέρμα μας. Περιέχει πολύ βιταμίνη Α με αποτέλεσμα να μειώνει το μέγεθος των πόρων αλλά και να λειτουργεί αποτελεσματικά στην ελαχιστοποίηση της έγκρισης λαδιών από τους σμιγματογόνους αδένες. Χάρη στη χρήση καρπουζίου σε συγκεκριμένη μάσκα, το πρόσωπο ανανεώνεται, αναζωογονείται και έτσι πάβει να δείχνει πλέον θαμπό. Τέλος τώρα, εάν χρησιμοποιείτε καθημερινά μάσκες οι οποίες περιέχουν καρπούζι, θα καταπολεμήσετε και την ακμή. Θα σας πω επίσης ότι από το καρπούζι δεν πετάμε τίποτα. Όταν λέω τίποτα, τίποτα, ούτε και το κουκουτσάκι. Γιατί με το κουκούτσι, εφόσον το κάνετε υπερβολικά μικρά κομματάκια σε ένα blender, μπορείτε να κάνετε ένα ωραιότατο scrub στην επιδερμίδα σας με το κουκούτσι και μαζί και με άλλα κουκούτσια, αλλά θα το πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο αν θέλετε. Και τις φλούδες του καρπουζιού, επειδή περιέχουν πάρα πολλές βιταμίνες, που άμα θέλετε και αυτό μπορούμε να το πούμε σε κάποιο άλλο βίντεο, αναλυτικά, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε είτε απευθείας στο πρόσωπό σας, κάνοντας μασάζ και αφήνοντας τα υγρά να τα απορροφήσει η επιδερμίδα, είτε τοποθετώντας τις κάτω από τα μάτια, όπου η δροσιά του και μόνο ανακουφίζει την επιδερμίδα κάτω από τα μάτια, είτε σε σμούδι, παίρνοντας το εσωτερικό της φλούδας, χωρίς την εξωτερική στιβάδα, έτσι όλα τα ευεργετικά συστατικά και βιταμίνες θα περάσουν στον οργανισμό μας. Το επόμενο υλικό είναι ένα υλικό το οποίο θα σας χαρίσει όμορφη και λαμπερή επιδερμίδα εξίσου. Και μιλάω φυσικά για το γιαούρτι. Είναι πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά, τόσο για τον οργανισμό, όσο και για την επιδερμίδα μας. Ακόμα και αν το χρησιμοποιήσετε σκέτος στην επιδερμίδα σας, θα σας προσφέρει τη ζωντάνια και τη σφριγιλότητα στην επιδερμίδα σας, ώστε να κάνει πιο νεανική
την όψη της. Όπως το καρπούζι, έτσι και το γιαούρτι είναι ένα υλικό το οποίο ταιριάζει σε όλους τους τύπους δέρματος και περιέχει 4 βασικά συστατικά. Αυτά είναι ο ψευδάργυρος, το ασβέστιο, η βιταμίνη B και το γαλακτικό οξύ. Ο ψευδάργυρος έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες και στυπτική δράση. Βοηθάει στην αντιμετώπιση των σπηριών και της κοκκινίλας που δημιουργείται εξαιτίας της ακμής, ενώ παράλληλα ρυθμίζει την παραγωγή σμίγματος, αποτρέποντας τη λιπαρότητα του δέρματος και της έξαρσης φλεγμονής. Ενισχύει την ανάπτυξη των ιστών και τη δημιουργία νέων κυττάρων, με αποτέλεσμα να καταπολεμάει τις ελεύθερες ρίζες και επίσης αντιμετωπίζει τα εγκάβματα από τον ήλιο. Το ασβέστιο έχει αντιοξειδωτικά και οι ιδιότητές του είναι ενυδατικές και αναπλαστικές, έτσι βοηθούν στην αντιμετώπιση ξηροδερμίας της επιδερμίδας, προλαμβάνοντας και τις ρητίδες. Από την άλλη, το γαλακτικό οξύ έχει αντιγυραντική δράση και αποτελεί έναν ενυδατικό και ένα ήπια απολεπιστικό σύμμαχο για την επιδερμίδα μας. Δηλαδή, απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα με ήπιο τρόπο, αντιμετωπίζοντας έτσι τις δυσχρωμίες του προσώπου, χαρίζοντας λάμψη και νεανική όψη, μειώνει το μέγεθος των πόρων, έτσι φαίνονται πολύ λιγότεροι πόροι μας. Τέλος, το γιαούρτι περιέχει πλήθος βιταμίνων B, B2, B5, B12, οι οποίες προσφέρουν στο πρόσωπο ενυδάτωση, λάμψη, προστασία από τις βλάβες ελευθέρων ριζών και ανανέωση των κυττάρων του. Ως αποτέλεσμα, νεανική όψη, χωρίς σήμα διαγύρανσης ή αφυδάτωσης. Τελευταίο υλικό είναι το μέλι. Ένα από τα πιο γνωστά συστατικά σε μάσκες, γνωστό για τις ευεργετικές του ιδιότητες. Πάμε να πούμε λίγες από αυτές. Είναι ενυδατικό και θρέφει τις ξηρές και ταλαιπωρημένες επιδερμίδες, με αποτέλεσμα να αφήνει απαλή την επιδερμίδα και αρκετά ανυδατωμένη. Είναι αντιμικροβιακό και αντιμυκητιακό, αφού προστατεύει την επιφάνεια της επιδερμίδας μας από όλους τους παράγοντες που μπορεί να τη μολύνουν. Είναι αντιγυραντικό και πολλές φορές το βλέπουμε σε κρέμες, οι οποίες είναι για την προστασία της επιδερμίδας, για την καταπολέμηση της γύρανσης. Έχει θρεπτικές ιδιότητες, όπου βοηθάει στην επούλωση πληγών και τραυματισμών. Μία από τις σημαντικότερες ιδιότητες του μελιού είναι ότι βοηθάει στην καταπολέμηση της ακμής αλλά και της λιπαρότητας. Τέλος, είναι αντισηπτικό, αλλά έχει την ιδιότητα να διατηρεί και να κρατάει τα φυσικά έλαια της επιδερμίδας. Οπότε, για αυτή την μάσκα λάμψης και ενυδάτωσης θα χρειαστούμε μία πολύ μικρή φέτα καρπουζιού, μία κουταλιά της σούπας γιαούρτι και δύο κουταλιές του γλυκού μέλι. Τοποθετούμε όλα μας τα υλικά σε ένα μπλέντερ, όπου χτυπάμε μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα μας και η μάσκα είναι έτοιμη. Την τοποθετούμε σε καθαρό πρόσωπο για 10 λεπτά. Ας περάσουμε στη διαδικασία της μάσκας αλλά και της τοποθέτησης. We'll be right back.
αποτελέσματα είναι εξαιρετικά. Πιστέψτε με, άμα κάνετε και παραπάνω χρήση, θα δείτε ακόμα πιο έντονα τα αποτελέσματα και θα σας αρέσει ακόμα περισσότερο. Από μόνη της είναι μια αρκετά δροσερή και ωραία μάσκα. Θα σας πω ότι μπορείτε να τη φυλάξετε στο ψυγείο σας μέχρι 10 ημέρες, αλλά επίσης μπορείτε να την αποθηκεύσετε και στην κατάψυξη σε μικρότερες ποσότητες, όπου θα διαρκέσει και πολύ περισσότερο από ένα μήνα. Περιμένω τα σχόλιά σας για μόλις κάνετε αυτή τη μάσκα, είμαι σίγουρη ότι δεν θα σας απογοητεύσει. Επίσης, αφήστε μου από κάτω τυχόν απορίες. Βλέπετε ότι προσπαθώ να σας απαντάω, μου παίρνει λίγο χρόνο, αλλά σας απαντώ. Πρέπει να με δικαιολογήσετε και να με καταλάβετε, γιατί έχω δύο μικρά παιδάκια και επίσης έχουμε μπει στην καλοκαιρινή σεζόν. Και παρόλο που είναι έτσι τα πράγματα, δεν πάβει για εμάς να είναι η εποχή που δουλεύουμε περισσότερο, οπότε θα ήθελα λίγο παραπάνω κατανόηση. Πριν φύγω, θα ήθελα να σας πω ότι τρέχει και πολύ ωραίος διαγωνισμός με αυτό εδώ το βραχιόλι στο λογαριασμό μου στο Instagram, οπότε αν θέλετε να πάρετε μέρος, ελάτε και εκεί. Εάν δεν έχετε κάνει εγγραφή σε αυτό εδώ το κανάλι, τώρα ήρθε η στιγμή να κάνετε εγγραφή, να πατήσετε και το καμπανάκι, γιατί έτσι θα ενημερώνεστε κάθε φορά που ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, να περνάτε υπέροχα και μην ξεχνάτε το σημαντικότερο. Να χαμογελάτε. Γεια σας. Αυτό το βίντεο θα το κάνουμε σε συνεργασία μαζί με τον Baby. Εσείς θα βλέπετε εδώ το υπέροχο background μας. Το παιδί μου! Δεν μπορώ!